Που θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργάνωσή μου για την τιμή που μου έκανε να με προσκαλέσει σε αυτή την πρώτη εκδήλωση που κάνουμε για τις ευρωεκλογές. Στην Ελλάδα δεν έχουμε μια δικτατορία, δεν έχουμε μια στρατιωτική δικτατορία. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι απλουστεύσεις. Όμως έχουμε ένα αυταρχικό σύστημα, ένα σύστημα αυταρχικού καπιταλισμού, μια αυταρχική δημοκρατία που έχει υποβαθμίσει μέχρι εξαφάνισης τη σημασία του κοινοβουλίου. Υπ' αυτή την έννοια όσα γίνονται εδώ μοιάζουν κάπως, μοιάζουν πολύ με αυτά τα οποία είχαν γίνει πριν από πολλά χρόνια στη Χιλή, που θα έλεγα ότι το πρόγραμμα του Πινοσέ εκεί θα μπορούσε σήμερα κανείς με βάση αυτά που επιβάλλει η Τρόικα και συμφωνεί με την ελληνική κυβέρνηση, θα το ονόμαζε κανείς μέχρι και σοσιαλδημοκρατικό. Περίπου έτσι. Τι γίνεται τώρα, γίνεται μια καταστροφή μιας ακόμα ομάδας ελεύθερων επαγγελματιών, των φαρμακοποιών αυτή τη φορά, 11.000 ανθρώπων με τις οικογένειές τους, προς όφελος των φαρμακευτικών εταιριών και των σούπερ μάρκετ. Γίνεται ταυτόχρονα μια καταστροφή των Ελλήνων παραγωγών γάλακτος, δηλαδή άλλος ένας πυλώνας, η κτηνοτροφία της κτηνοτροφίας, δηλαδή του παραγωγικού ιστού της χώρας, καταστρέφεται πάλι προς όφελος των ξένων παραγωγών και των εισαγωγέων. Ταυτόχρονα, με το ίδιο αυτό νομοσχέδιο, γίνεται η πώληση των διασωθέντων με δάνεια που προσθέθηκαν στο χρέος, δηλαδή δάνεια που επιβαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους, των μετοχών του Ταμείου Χρηματοπικής Σταθερότητας σε τιμές μικρότερες από τις τιμές κτήσης τους. Με στόχο, τι άλλο, πάλι την παραχώρησή τους στα ιδιωτικά συμφέροντα έναντι πινακίου φακής. Σκάνδαλο πρώτης μορφής. Αντάλλαγμα για όλα αυτά, αυτό που αναφέρεται στο πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου, τα ψίχουλα αυτού του λεγόμενου κοινωνικού μερίσματος, από το επίσης λεγόμενο πρωτογενές πλεόνασμα που ξέρουμε το κόστος, την ανεργία του 30%, την επίσης διάλυση όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της μεγάλης πλειοψηφίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την μετανάστευση των νέων, όλα όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα, όλα αυτά 250 δις που έχουν έρθει στην Ελλάδα για να υπάρξει ένα πρωτογενές πλεόνασμα ως δωράκι προεκλογικό της κυβέρνησης Σαμάρα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να δούμε ποιο κατά την γνώμη μου πρέπει να είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι ο περιορισμός της αποχής από τις ευρωεκλογές. Μια αποχή που παρατηρείται στις ευρωεκλογές σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πολύ καλά πάλι ξέρει ο Νίκος, και το διάβαζα τελευταία, από 69% που ήταν στις πρώτες εκλογές που έγιναν για το Ευρωκοινοβούλιο, η αποχή στις τελευταίες έφτασε στο 43%. Η συμμετοχή, όχι η αποχή, η συμμετοχή έφτασε μόλις στο 43%. Εγώ αυτή τη φορά ελπίζω ότι ίσως είναι μεγαλύτερη για τη δεδομένη και της πόλωσης και της αύξησης των δυνάμεων της αριστεράς, που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να είναι σημαντική. Τώρα, η αιτία για αυτή την αποχή οι αιτίες είναι πολλές. Πρώτον, η απώλεια κάθε ελπίδας, αυτό είναι ένα κεντρικό πρόβλημα που ισχύει και για τις εθνικές εκλογές. Ότι οι εκλογές θα δώσουν λύσεις στα ατομικά προβλήματα του καθενός και της καθεμιάς. Δηλαδή, μια στροφή στην αναζήτηση ατομικών λύσεων. Η οργή απέναντι σε όλα τα πολιτικά κόμματα για το ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν το λαό στο να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα που έχει πέσει επάνω του. Και εδώ πέρα υπάρχει ένας κίνδυνος, ο ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που μεγαλώνει, να κινδυνεύει, γιατί είναι τώρα μεγάλος, να μπει και αυτός στο κάδρο του παλιού πολιτικού συστήματος και άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο διαχωρισμό μας σε σχέση με τις άλλες πολιτικές, φθαρμένες πολιτικές δυνάμεις. Ένας, θα έλεγα, ο πρώτος ευθείος λόγος, όπως έχω γράψει εδώ,
είναι μια ουσιαστικά πεποίθηση όλων, ακόμα και αυτών που ψηφίζουν, ότι η ψήφος δεν επηρεάζει τις πολιτικές των κυβερνήσεων που αναδεικνύονται μέχρι σήμερα, τουλάχιστον. Δηλαδή, άλλα μπορεί να υπόσχονται και άλλα να κάνουν μετά επικαλούμενοι, έκτακτες ανάγκες κτλ. Κάτι που σημαίνει ότι και ποιο είναι το νόημα να πηγαίνω να ψηφίζω. Και τέλος, οι δικαιολογημένοι, και πρέπει να την κατανοήσουμε και αυτοί, απόλυτη δυσπιστία και αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία και αυτή διαρκώς αυξάνεται, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες. Η ψήφος λοιπόν, ποια είναι τα αντιλόγια που πρέπει να είναι η απάντησή μας. Η απάντησή μας πρέπει να είναι ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές συνδέεται άρρηκτα με τη, ή με τη διατήρηση ή με την ανατροπή των εφαρμοζόμενων πολιτικών στην Ελλάδα από την επιγραφή του πρώτου μνημονίου του 2010, δηλαδή από τις πολιτικές της Τρόικας και της κυβέρνησης υπέρ των μεγάλων ελληνικών και ξένων συμφερόντων μέχρι σήμερα. Ότι νομίζω ότι δεν έχει γίνει γνωστό στη χώρα μας γενικά, αλλά και στον δικό μας το χώρο, στην αριστερά, αλλά και, στο ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη απήχηση που έχει η υποψηφιότητα Τσίπρα σε όλη την Ευρώπη. Του Τσίπρα ως εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, αλλά και ως προσώπου, γιατί δεν είναι μόνο η περίπου νεκρανάσταση της Ιταλικής αριστεράς και η συμμαχία της στη λίστα Τσίπρα, αν είναι να φαντάζεστε, η λίστα Τσίπρα λέγεται αυτό, με τα κοινωνικά κινήματα τα οποία για πρώτη φορά στην Ιταλία αναλαμβάνουν να παίξουν έναν ενεργό ρόλο στην πολιτική σκηνή, στην κύρια πολιτική σκηνή, δεν είναι οι εκατοντάδες συγκεντρώσεις που γίνονται σε όλη την Ιταλία υπέρ αυτού του ψηφοδελτίου. Ο σύντροφός μας, ο Αργύρης, ο Παναγόπουλος, δημοσιογράφος της Αυγής, έχει ήδη μετάσχει σε 30 συγκεντρώσεις. Είναι εκεί, έχει κατασταθεί μόνιμα και γυρνάει όλη την Ιταλία. Πρόσφατα, μας είπε και μια πρόσκληση για το Παλέρμο και τα παντού. Όλη η Ιταλία βρίσκεται σε έναν ενθουσιασμό που κάτι γίνεται επιτέλους μετά εκείνη την τραγική κατάληξη των προηγούμενων ετών και των πειραμάτων του ανοίγματος. Δεν είναι μόνο ότι έχουν δημιουργηθεί νέα κόμματα σιριζικού στυλ, ειδικά της πρώτης περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ, στην Αυστρία και στην Σλοβενία, όπου οι δυνάμεις αριστεράς ήταν ανύπαρκτες, ούτε ότι όπου πηγαίνει ο Τσίπρας στις συνεργάτες του ή η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό από το λαό και από τους λαούς των χώρων αυτών, τον απλό κόσμο δηλαδή, και με απόλυτο σεβασμό αντιμετωπίζονται από τα mainstream, πώς θα λέτε, τα κυρίαρχα επίσημα μέσα, μύτια, αλλά και πολιτικούς άλλων πολιτικών χώρων, έχω ήδη πει από αυτά, είναι όμως, θα έλεγα περισσότερο, οι δεκάδες, τα δεκάδες αιτήματα που έρχονται κάθε μέρα, προσκλήσεις για ομιλίες σε όποια πόλη μπορείτε να φανταστείτε όλης της Ευρώπης, μαζί με εξίσου πληθώρα αιτήσεων για συνεντεύξεις, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από το Μόντ και το Guardian, μέσα στις Συντόιτσε Τσάιντ και όλες τις εφημερίδες που γνωρίζουν. Υπάρχει αυτό το πράγμα και είναι ένα πολύ σημαντικό ενεργητικό που έχουμε, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτή τη συγκέντρωση. Σε αυτή τη συγκέντρωση είμαστε η χώρα του Νότου, η χώρα που πέστη πρώτη τα μνημόνια, η χώρα που, όπως έδειξαν τα προηγούμενα αποτελέσματα, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό από άλλες δυνάμεις, από τις άλλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, και που σε αυτή τη δύσκολη αναμέτρηση εκπροσωπούμε και την ελπίδα για εναλλακτική λύση στην Ευρώπη με τον πρόεδρό μας, τιμητικό μεν, αλλά μας δίνει μεγαλύτερες ευθύνες, γι' αυτό λέω προεκλογικό μάρς, όχι κλασικού τύπου που θα μπορούσε να αρκεστεί κανείς, όχι τύπου όπως είχαμε παλαιότερα ο χώρος μας είτε κοινοβουλευτικής επιβίωσης, είτε να ανέβουμε λιγάκι παραπάνω, αλλά σήμερα μιλάμε για μεγάλους στόχους. Σήμερα μιλάμε, παρότι δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ, με όρους
ποδοσφαιρικούς στην Ευρώπη λένε κάντο όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το έχετε δει το έργο, κάντο όπως ο Μπέκαμ, κάντο όπως ο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνω κατανοητός. Θα τα πούμε και πιο σοβαρά και πιο θεωρητικά. Λοιπόν, όταν λένε κάντο όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή την ελπίδα που έχει η Ευρωπαϊκή Λαϊκή, η Ευρωπαϊκή Αριστερά, καταλαβαίνετε ότι και λίγα λέω, σε, αυτό που περιλαμβάνεται, σε αυτά που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο. Δεν είναι δημιούργημα μόνο της τροϊκανής εποπτείας και της απέτησης του μνημονίου. Επιστρατεύθηκε στην προκειμένη περίπτωση τώρα ο ΩΣΑ, η γνωστή εργαλειοθήκη. Ήταν πλήγμα, αγαπητοί συντρόφοι και συντρόφοι, από αυτή την οπτική, το ότι στην περίοδο της κρίσης οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν είχαν τη δυνατότητα και τη βούληση να λύσουν το πρόβλημα μιας χώρας. Και επιστρατεύτηκε το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ένας εξωευρωπαϊκός θεσμός. Και είναι πλήγμα για το οικοδόμημα της Ευρώπης που δεν μπορεί να το λύσει μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Και δεν μιλώ την ουσία της λύσης, αλλά τη λύση. Τώρα επιστρατεύεται ο ΩΣΑ. Επομένως, έχουμε ένα πλήγμα στην υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχωράει. Όχι με ευρωπαϊκές, αν θέλετε, προδιαγραφές. Προχωράει με φόρμες και σχήματα που χρησιμοποιεί ο νοφιλελευθερισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Να το εξηγήσω λιγάκι. Πού βρίσκεται το πρόβλημα εδώ? Το πρόβλημα βρίσκεται ότι για να περάσουν ορισμένες πολιτικές, να τις απαιτήσουν από τους αθηνάτους, να τις γενικεύσουν στην Ευρώπη, χρησιμοποιούν το εργαλείο ότι κάποιοι ουδέτεροι, κάποιοι ανεξάρτητοι οργανισμοί τα μελέτησαν και τα έφεραν εκεί. Είναι αυτή η υποκρισία που δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη. Δεν αναλαμβάνει δηλαδή την ευθύνη η Μέρκελ και όλοι αυτοί που έχουν την πλειοψηφία να πούν ναι, την κρίση στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα την βλέπουμε σαν μια ευκαιρία, το λένε ορισμένες φορές, για να χτυπήσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, για να χτυπήσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Για να σας πούμε ότι εμείς την ενοποίηση της Ευρώπης τη βλέπουμε σε ένα μοντέλο πλήρους απερευθέρωσης των αγορών, σε ένα μοντέλο λιτότητας, δημοσιονομικής πειθαρχίας, σε μια μίμηση του ενάρετου, καθόλου ενάρετου μοντέλου της Γερμανίας και να το έχετε υπόψη σας ότι αυτό είναι. Και όχι μόνο αυτό, ότι αυτό είναι ο μονόδρομος. Όταν δεν το λένε με αυτόν τον εθνή τρόπο, και το υπογραμμίζω γιατί είναι αυτό το δίλημα των ευρωεκλογών, αν οι ευρωπαϊκοί λαοί, ο ελληνικός λαός, δεχτούν ότι η Ευρώπη θα προχωράει με αυτές τις πολιτικές, δεχτούν ότι η πολιτική της λιτότητας είναι μονόδρομος, ή θα πούν. Ή θα στείλουν μήνυμα, πρώτα απ' όλα η Ελλάδα για τους λόγους που προσπάθησα να σας εξηγήσω, ότι δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η πολιτική, δεν είναι καθόλου ευρωπαϊκή. Τι άρα αυτού του πολυνομοσχεδίου, με τα όσα σας ξέρετε και όσα προσπάθησα να σας υπογραμμίσω, είναι ένα πλήγμα και θέτει, αν θέλετε, πλήγμα στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ακόμα και αυτή την δική τους ευρωπαϊκή ενοποίηση, έτσι όπως την κάνουν, με πειραματόζουν την Ελλάδα και θέτει ένα θέμα κρίσιμο στις ευρωεκλογές. Τι Ευρώπη θέλουμε. Και εμείς έχουμε πει, θέλουμε μια άλλη Ευρώπη. Ένα δίλημα που δεν θα εμφανιστεί έτσι μπρούτα στον Ευρωπαίο πολίτη σήμερα, το δίλημα και τα άλλα τα παρακάμπτουν διότι τα μετατοπίζουν θεωρώντας ότι εμείς έχουμε διαφορές και έχουμε ενδεχομένως τι θα γίνει η Ευρωζώνη κτλ. Το δίλημα σήμερα στους ευρωπαϊκούς λαούς είναι. Θα δώσουν μια απάντηση ότι δεν μπορούν να δέχονται άλλο πολιτικές λιτότητας. Θα δώσουν μια απάντηση ότι αυτές οι πολιτικές δεν βοηθάνε την ενοποίηση της Ευρώπης. Θα δώσουν μια απάντηση ότι από την Ελλάδα, θα δώσουν μια απάντηση, προβάλλεται η εναλλακτική πρόταση που μπορεί να συσπηρώσει τις δυνάμεις της Ευρώπης σε μια πορεία για μια Ευρώπη της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της ειρήνης ή του φιλελληνικού ρόλου της Ευρώπης. Διλήμματα που δημιουργούνται και στην καθημερινότητα. Εδώ πρέπει να γίνει σαφέστατα στους Έλληνες πολίτες, στους κατοίκους του Καλαμπρίου, των Βρυξελών, της Ελλάδας, για μας λέω και τη δουλειά μας, ότι έχουν ευθύνη, έχουν ευθύνη, διότι μπροστά τους έχουν τη δυνατότητα, έχουν την ευκαιρία σε αυτές τις τριπλές εκλογές να πούν όχι. Και όχι μόνο να πούν ένα όχι, να το σταματήσουν. Γιατί πολύ σωστά είπαμε, ξαναλέω για να μην επαναλαμβάνω, αυτό που είπε ο σύντροφος Χάρης, η σημασία αυτών των εκλογών είναι από το αποτέλεσμα της τριπλής κάλπης και μην τις υποτιμούμε, θα έρθει πιο κοντά το φεδιό τους, θα δρομολογηθούν πέντε του πολιτικές εξελίξεις, αναπόφευκτα, θα έρθει πιο κοντά
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει πιο κοντά, και είπαμε κάτω όπως το ΣΥΡΙΖΑ, η δυνατότητα, το εναλλακτικό σου πρόγραμμα ή αν θέλετε η ευκαιρία με τη στήριξη του λαού να το κάνεις πραγματικότητα. Και όλα αυτά τα έχει ανάγκη όχι μόνο ο ελληνικός λαός αλλά και η Ευρώπη. Όσο πιο γρήγορα μπουν σε εφαρμογή, όσο πιο γρήγορα δοθεί αυτή η απάντηση, τόσο θα σταματήσει η καταστροφή, τόσο θα γίνει αυτή η ανακατάταξη μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο, ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, το να ενισχυθεί ο παράγοντας δημοκρατία στις ευρωπαϊκές διαδικασίες, το να ενισχυθεί ο παράγοντας λαϊκή κυριαρχία στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, είναι ένα μήνυμα δημοκρατίας που αφορά όλους τους ευρωπαϊκούς πολίτες, καθώς ένα από τα μείζωνα προβλήματα που έχει σήμερα η Ευρώπη είναι ότι είναι αναντίστοιχη με τις δημοκρατικές παραδόσεις. Ένα όχι σε αυτές τις πολιτικές δυνατότητες. Τώρα. Και μπορούμε να το πούμε. Τα υπόλοιπα εκβιασμοί, φόβοι, ευρώ, μη ευρώ, που τα χρησιμοποιούν εδώ, είναι εκτός ύλης. Ευρωσκεπτικιστές υπάρχουν, αλλά δεν είναι η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Φιλοευρωπαίος δεν είναι αυτός που ακολουθεί την πολιτική της Μέρκελ, το λένε και μεταξύ τους όταν αρχίζουν τις ταξιζήματα. Πρέπει να υποθεί ένα όχι σε μια Ευρώπη που θα γενικεύσει το γερμανικό, κυρίως το γερμανικό, οικονομικό μοντέλο. Δεύτερο, πρέπει να υποθεί ένα όχι σε αυτές τις συνταγές του Μνημονίου, της Τρόικα που γενικεύτηκαν. Ένα όχι σε αυτό το πολιτικό μοντέλο, υπογραμμίζω το πολιτικό μοντέλο, που θέλουν να εμφανίσουν σαν υπόδειγμα για τη διαχείριση της κρίσης. Αυτό το πολιτικό μοντέλο συνεργασίας, ιεράς συμμαχίας, νεοφιλελεύθερο μπλοκ, που εμφανίστηκε στην Ελλάδα ανιχνευτικά και εμφανίζεται ως καρικατούρα συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και Σοσιαλιστών, γιατί είναι καρικατούρα που έχει μείνει από το σοσιαλιστικό χώρο, που όμως σε κάποιο σημείο η ομιλία του Στρόφου του Βολέμη το υπογράψε, θέλει να εμφανιστεί σε επίπεδο ευρωπαϊκό μέσα από την υποστήριξη της υποψηφιότητας Σούλτς. Ο Σούλτς είναι Ευρωπαίος Σοσιαλιστής, Ήταν σωστό αυτό που είπε η συντρόφισσα Ειδού. Και το πήραν για πλακίτσα. Ή ότι δεν καταλάβαινε. Ότι αλλιώς μαζεύει τα σκουπίδια ένας μνημονιακός και αλλιώς ένας αντιμνημονιακός. Θα μπορούσα να σας μιλήσω πολλή ώρα, αλλά θα το πούμε. Εδώ η υπόθεση, αν προσωπικά του ενός ευρωβουλευτή που αγωνίστηκε για τη σωστή διαχείριση των σκουπιδιών, για το χιτά, γραμματικού κτλ. Που έφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα, αποδεικνύει ότι η Δούλα έχει δίκιο. Αποδεικνύει ότι αύριο μια κυβέρνηση της αριστεράς που θα εφαρμόσει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα έχει ανάγκη μια στήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση και τούμπαλι. Μια τοπική αυτοδιοίκηση που είναι να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα και όχι με νεοφιλελεύθερες επιλογές, ιδιωτικοποίηση κλπ. Πρέπει να στηρίζεται και σε μια κυβερνητική πολιτική που ανοίγει και αυτή η δρόμη. Γι' αυτό η αξία των εκλογών είναι εξαλειερέτη, θα έλεγα. Γι' αυτό σας είπα για προεκλογικό μας. Επομένως, τελειώνω με ένα σύνθημα: τρεις κάλπες, μία νίκη. Ψηφίζουμε, όπως το είπε ωραία ο Τσίπρας, στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 φεύγουν. Σας ευχαριστώ πολύ, εγώ δεν φεύγω, θα είμαι για τη συζήτηση. Ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκής Αριστεράς σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την τάση κατακαιρματισμού των υπαρχόντων εθνικών κρατών και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Αριστεράς? Υπάρχει περίπτωση σε συνέχεια της ερώτησης του κυρίου. Γέρονται 14 αιτήσεις, γέρονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ψηφίζουν όλοι. Δεν είναι μεγάλα τα ποσά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σαν τα αυτά τα μοίρασμα, αλλά είναι κάτι. 14 αιτήσεις από τη Γερμανία. 10 από τη Δανία.